23 Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία σε μια ζεστή εκδήλωση που παρουσιάστηκε από τα κανάλια Nova Sports βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι αθλητές, αθλήτρες και προπονητές της Παραολυμπιακής Ομάδας για το 2019. Τα άτομα με αναπηρία παλεύουν για μια ισότιμη ένταξη μέσα στην κοινωνία, παλεύουν την απαξίωση και παλεύουν να καταλάβουν και αυτή τη θέση που τους αρμόζει μέσα στην κοινωνία. Στην τελετή απονεμήθηκαν βραβεία στον Κολυβητή Δημοσθένη Μιχαλετζάκη, στον Πρωταθλητή Ευρώπη στον Μπότσια Γρηγόρη Πολυχρονίδη με director την Κατερίνα Πατρώνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ θερμά όλους εσάς, όχι μόνο που είσαστε εδώ σήμερα μαζί μας, αλλά όλους εσάς που είσαστε δίπλα στους αθλητές, στους παραολυμπιονίκες μας, κάθε ημέρα, κάθε μέρα προπόνησης, κάθε μέρα μεγάλων προσπαθειών, για να καταφέρουμε να φέρουμε τις επιτυχίες αυτές στη χώρα μας. Μεταξύ των βραβευθέντων, οι Παναγιώτης Τριανταφύλου και Βασίλης Τούνης, παγκόσμιοι πρωταθλητές ξυφασκίας με αμαξίδιο. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία Juniors Αρσιβαρών Θανάσης Βαγενάς, η ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο πρωταθλήτρια Ευρώπης, καθώς και ο Μιχάλης Σιέτης που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα ΤΑΦ 64 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Μανώλης Στεφανουδάκης βραβεύτηκε για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον Ακοντισμό στην κατηγορία F54. Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο S4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την νέο ΜΑΜΕΑ, τον πρόεδρο κ. Φουντουλάκη και όλη την ομάδα που συντελεί όλο αυτό για να μπορούμε να πηγαίνουμε στους αγώνες, καθώς και τους χορηγούς που βοηθάνε στο να πάμε στα ταξίδια και να κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα. Δίνουν πραγματικά δύναμη. Κυρίως θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου Μιχάλη Νικόπουλο, που από την πρώτη στιγμή πίστεψε σε μένα. Ο Γιώργος Μουχθής και ο Γιώργος Χατζικυριάκος κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο ομαδικό TAF-TAF-6 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Εμμανουέλας Μασούρη στο τζούντο, που με την ομάδα IBSA κατέκτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την δεύτερη θέση. Ο Δημήτρης Μπακοχρήστος διακρίθηκε με την δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Κύπελο και την τρίτη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αρσιβαρών σε πάγκο στην κατηγορία των 54 κιλών. Ο Κώστας Δήμου, που μας εκπροσώπησε επίσης στην Αρσιβαρών στην κατηγορία συν 107 κιλά και που πανηγύρισε τη δεύτερη θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ο Στράτος Νικολαίδης μας έκανε για μία ακόμη φορά υπερήφανους με την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Σφαιροβολία στην κατηγορία F20. Ο Γιάννης Κωστάκης εκπροσώπησε τη χώρα μας κατακτώντας την τρίτη θέση στα 50 μέτρα πρόστιο στην κατηγορία SB3 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στην ποδηλασία δρόμου και στο δρόμο αντοχής διακρίθηκε με την τρίτη θέση που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε στον Καναδά η Αργυρό Μιλάκη με πιλότο την Ελένη Καλατζή. 4 παγκόσμια ρεκόρ καταρρίφθηκαν φέτος από τους Έλληνες αθλητές και αυτή είναι ο Γιάννης Ευδικαλής με παγκόσμιο ρεκόρ στον δίσκο κατηγορίας F62 και στη σφαίρα κατηγορίας επίσης F62 ανδρών. Ο Στέλιος Μαλακόπουλος με παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος TAF62 ανδρών, η Στέλλα Σμαραγδή με παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν TAF46-47 γυναικών και ο Θανάσης Κωνσταντινίδης με παγκόσμιο ρεκόρ στο δίσκο F32 ανδρών. Εμείς στα κανάλια Nova Sports στρέφουμε κάθε μέρα τα φώτα της δημοσιότητας στους πραγματικούς πρωταγωνιστές του αθλητισμού. Και στην περίπτωση αυτή, στρέφουμε τις κάμερές μας στους υπεραθλητές των παραολυμπιακών αγωνισμάτων. Μέσα από τα ρεπορτάζ μας, μέσα από τα αφιερώματα, μέσα από τις ιστορίες τις προσωπικές και τις αθλητικές όλων αυτών των υπέροχων υπεραθλητών και υπεραθλητριών, προσπαθούμε να μεταφέρουμε το παράδειγμά τους στην κοινωνία και να κάνουμε γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι όταν παλεύεις μπορείς να νικήσεις. Οι ενέργειες επικοινωνιακής στήριξης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης της Νόβα, με στόχο την ανάδειξη των πραγματικών αξιών του αθλητισμού, αλλά και της δύναμης και της αισιοδοξίας που διαπνέει τις προσπάθειες των αθλητών και αθλητριών με αναπηρία.